Κύριε Τάτσε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε για άλλη μια εκπομπή, έχουμε θέμα τους Ρωμά, τα προβλήματά τους, προβλήματα στη στέγη, προβλήματα στην εργασία, προβλήματα στην παιδεία, προβλήματα στην υγεία, προβλήματα κοινωνικού ρατσισμού. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό ακριβώς. Σαν κομμουνιστικό κόμμα φυσικά τα ξέρετε και καλύτερα από εμάς τα προβλήματά τους. Έχετε ασχοληθεί. Θέλουμε τη θέση σας και τις προτινόμενες λύσεις από εσάς. Μάλιστα. Το περιστατικό που είχαμε πριν λίγες μέρες στο Πέραμα. Ναι, ναι. Με τον νεκρό τον Νίκο τον Σαμπανή. Από 38 πυροβολισμούς. Και μάλιστα μέσα στο νοικιστικό ιστό, μέσα σε κατοικημένη περιοχή και σε ώρα που πολλοί εργαζόμενοι έχουν σηκωθεί, κυκλοφορούν να πάνε για μεροκάματο, έφερε με τραγικό τρόπο τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που αντί να λαμβάνει μέτρα κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το μόνο που κάνει διαχρονικά είναι να συνεχίζει να γκετοποιεί και να στοχοποιεί χιλιάδες κόσμου που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Και επίσης, βλέπουμε συνεχώς να χρησιμοποιείται η καταστολή ως μόνιμη συνταγή για όλα τα προβλήματα. Η στοχοποίηση και η γκαιτοποίηση και στο κομμάτι των Ρωμά είναι η συνταγή η οποία μας έφερε το πρόβλημα, γιγαντώνει το πρόβλημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης του. Θα θέλαμε να πούμε ένα πράγμα και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, κύριε Δημητρακόπουλε, αξιοποίησαν ως εξυλαστήριο θύμα τους Ρωμά για κρίσιμα κοινωνικά θέματα, ακριβώς για να κρύβεται η κρατική ευθύνη που υπάρχει για την ύπαρξη αυτών των κοινωνικών προβλημάτων. Συμφωνώ απόλυτα. Να αναφέρω δύο παραδείγματα και στην συνομιλία σας πριν με τον πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο τον κύριο Πάντζο, αναφερθήκατε. Ναι, ναι. Το ζήτημα της εγκληματικότητας είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν το ζήτημα της εγκληματικότητας, για παράδειγμα σε μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι η Δυτική Αττική, εγκλίνεται στο ζήτημα της ύπαρξης των Ρωμά στην περιοχή και ξεχνάμε ότι στο οργανωμένο έγκλημα εμπλέκονται επιχειρηματικά συμφέροντα, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ναρκωτικό ούτε παράγεται στον καταβλισμό, ούτε μεταφέρεται με αγροτικό. Πολύ σωστά. Και αυτά μάλιστα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υπέρογκα κέρδη. Εμπλέκονται Ρωμά. Βεβαίως, εμπλέκονται και Ρωμά. Ξέρετε, αυτοί που εμπλέκονται μέσα στο οργανωμένο έγκλημα δεν έχουν Θεό, δεν έχουν χρώμα δέρματος, δεν έχουν φυλή. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά όμως η συνολική υποβάθμιση που με ευθύνη κρατική υπάρχει στους καταβλισμούς των Ρωμά και στις κοινότητες των Ρωμά είναι αυτή που στρώνει ακριβώς το έδαφος. Για να πολλές φορές να εξαγοράζονται ή να εμπλέκονται οι άνθρωποι αυτοί ακόμα και σε εγκληματικά κυκλώματα. Ένα δεύτερο ζήτημα, θα το θυμάστε, ήταν πρόσφατο αυτό. Ήταν η πανδημία. Ναι, ναι. Όταν φούντωσε η πανδημία και στη Δυτική Αττική και στη Λάρισα και αλλού, στοχοποιήθηκαν οι Ρωμά. Στοχοποιήθηκαν οι κοινότητες των Ρωμά, ότι ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για την εξάπλωση της πανδημίας σε αυτές τις περιοχές. Και την ίδια στιγμή που όντως υπάρχουν οξυμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη διάδοση της πανδημίας στις κοινότητες των Ρωμά, δεν περνόταν κανένα ουσιαστικό μέτρο για να αντιμετωπιστεί. Πείτε μου, αν πήγε ποτέ ένα συνεργείο του ΕΟΔΗ να ενημερώσει στους καταβλισμούς των Ρωμά τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους που μένουν εκεί. Πώς θα κλείσει σήμερα ένας άνθρωπος Ρωμά να πάει να κάνει το εμβόλιο? Μπορεί να μπει στην πλατφόρμα να κλείσει όπως κλείσαμε εμείς και πήγαμε και κάναμε το εμβόλιο? Μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κλείσει το ραντεβού? Όχι, βέβαια. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα εμβολιαστικών κέντρων μέσα στις κοινότητες των Ρωμά που θα ενημερώνουν και θα διεξάγουν τον εμβολιασμό. Ζητήσαμε από την αρχή της πανδημίας, κύριε Δημητρακόπουλε, να επιταχθούν τα ιδιωτικά ξενοδοχεία. Π.χ. σε περιοχές όπως τη Δυτική Αττική που μένουν χιλιάδες Ρωμά για να μπορούμε να απομονωθεί το κρούσμα. Γιατί οι όροι και οι συνθήκες που επιβιώνουν δεν μπορεί να δυνατόν να απομονωθεί το κρούσμα, άρα η διάδοση γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Αυτά τα μέτρα οι κυβερνήσεις δεν τα πήρανε. Μάλιστα. Και συνεχίζεται η ίδια κρατική πολιτική. Κυβερνήσεις αλλάζουν, η πολιτική μένει η ίδια, τη στοχοποίηση και τη γκαιτοποίηση που γιγαντώνει το πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε, τι προτείνατε?
Κοιτάξτε, εμείς στην αντίληψή μας θέτουμε ορισμένα κριτήρια για το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Ναι. Σε πολλά θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο που μίλησε προηγουμένως, της Ελένη Πασέ. Δηλαδή το ζήτημα της κατοικίας, της εξασφάλισης στέγης, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να εξασφαλιστεί. Όμως, επιτρέψτε μας να πούμε ένα πράγμα. Π.χ. το ζήτημα της κατοικίας, το ζήτημα της ένταξης στην εργασία. Ναι. Το ζήτημα της πρόσβασης σε υψηλές παροχές δημόσιας υγείας και παιδείας. Είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να εξασφαλιστούν τώρα. Όμως, εμπόδιο που δεν εξασφαλίζονται σήμερα αυτά είναι το ίδιο το σύστημα που δεν τα εξασφαλίζει ούτε για την ίδια την πλειοψηφία του λαού. Μπορεί στους Ρωμά να εμφανίζεται με μεγαλύτερη οξύτητα το πρόβλημα, αλλά από αυτά τα ζητήματα, ακόμα και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Δείτε ένα νέο ζευγάρι σήμερα, για να μπορέσει να μείνει σε ένα σπίτι, το μισό του μισθό πρέπει να τον τρώει στο ενίκιο. Είναι εξασφαλισμένη η κατοικία εκεί? Βεβαίως δεν συγκρίνεται, λέω, σε καμία περίπτωση με την οξύτητα που αντιμετωπίζει το στεγαστικό πρόβλημα στους Ρωμά. Έτσι, αλλά το λέω αυτό γιατί όταν η κατοικία γίνεται εμπόρευμα και δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα, αυτό αντικειμενικά βάζει επιπλέον δυσκολίες στο να λυθεί το ζήτημα και της κατοικίας και της εργασίας και της παροχής στην υγεία και στην παιδεία των ίδιων των Ρωμά, και πολύ περισσότερο όταν πάνε να πάρθουν αποσπασματικά μέτρα, γιγαντώνεται ο ρατσισμός. Φυσικά. Απέναντι σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και για να το κλείσω εγώ, κύριε Τάτση, τελικά να πούμε ότι θα το πω, δεν μπορώ, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Θυμίζουμε μόνο. Λοιπόν, δεν μπορεί να λυθούν αυτά τα θέματα μέσα στον καπιταλισμό. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορούν να λυθούν μέσα στον καπιταλισμό, όμως πρέπει να ανοίξουμε ένα δρόμο. Ναι. Πάλι μας σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να το παρατηρούμε. Πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας, όλοι μας, μέσα από τα εργατικά σωματεία, από τα συνδικάτα μας, για τα βασικά δικαιώματα που έχουμε σήμερα, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ένας αγώνας σήμερα που έγινε αυτές τις μέρες απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία στο λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο. Ένας αγώνας που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι που ζουν στους καταβλισμούς τους Ρωμά απέναντι στην αστυνομική αυθαιρεσία που έφερε πρώτον Ρωμά. Είναι αγώνες που μπορούν να δείξουν ότι με τη συλλογική πάλι μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος πιο ελπιδοφόρος. Μάλιστα. Κύριε Τάτση, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε το κάλεσμά μας.